Εμείς μία έχουμε και την κουλαντρίζουμε. Ο Μαξ Περιμινά είναι 60 χρονών, 58. Η γυναίκα σου έρθει και το λόγο στην πατέρα της κόρης μου. Δεν στο σχολείο πηγαίνει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να καλησπέρα. Μαζευόμαστε για πολλωστή φορά στο Αραχτοπολείο για να κάνουμε κάτι πολιτιστικό. Και τρίτη φορά για την Ελένη Φωτίου. Φίλοι πολλών από εμάς εδώ. Για όσους δεν ξέρετε, είναι το τρίτο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε. Το καλό με την Ελένη είναι ότι αυτό το τρίτο βιβλίο διαφέρει από το δεύτερο που διέφερε από το πρώτο. Και έτσι μας δίνει μια εναλλαγή απόλαυσης και εντυπώσεων. Θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του βιβλίου αργότερα, αλλά έχω στα αριστερά μου έναν από τους πιο ωραίους και πιο αναγνωρισμένους ποιητές των κυθύρων, τον Γιώργη τον Τριμονιάτη, αγαπημένο για το έργο. Αγαπημένο και για την παρουσία του σε όλα τα επίπεδα, στα κύθυρα. Και θα μας διαβάσει το πρώτο κείμενο που έχει ξεχωρίσει και τον συγκίνησε ιδιαίτερα από το βιβλίο της κυρίας Φωτίου. Καλησπέρα και από μένα. Ίσως έδαινε τον εαυτό της με ένα μέλλον υπέροχο ή ένα μέλλον που δεν θα μπορούσε να αντέξει. Δεν ήξερε ποια ήταν ή ποια θα γινόταν. Απέφευγε κάθε τι που θα της το μάθαινε τη μία και τη την άλλη. Κάθε τι που θα της επέτρεπε να αγαπήσει αυτό που ήταν, χωρίς συμβιβασμός. Η ζωή δεν χωρούσε ξεφουγγλήματα. Όμως εκείνη δεν σκάλιζε το μέσα της. Φοβόταν. Εξάλλου, από μικρή ένιωθε πως είχε έναν όρκο χαρέως. Δεν τον είχε δώσει η ίδια. Της τον είχαν αποσπάσει ασυναίσθητα. Της τον αποσπούσαν καθημερινά, λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα, μέχρι που μπούκωσε η ψυχή της. Παρουσία της και ερήνη της. Της το καταλόγησαν σαν χρέος δικός της με έναν έντεχνο τρόπο που δεν περίχε καμία κακία. Ίσα-ίσα περίχε αγάπη, τεράστια και ατελέχτικη. Επένδυσαν την ψυχή της, το μέλλον της, τη ζωή τους και το χρέος έγινε τελικά δικό της. Σαν να ήταν δική της η ιδέα, η πεποίθηση, το σχέδιο, ο σκοπός. Ήρθε και αγκιστρώθηκε μέσα της. Σαν ηρωίδα παραμυθιού, η Άννα, στροβιλίστηκε στον αένα ο ανθρώπινο κύκλο, εκεί όπου γενιές και γενιές γίνονται θύματα θυμάτων στο όνομα της αγάπης, που φοράει φιλάρεσκα και με μεγάλη μαεστρία το σιδηρούν προσωπείο του φόβου. Σε αυτό το βιβλίο, η Ελένη Φωτίου γράφει και εξελίσσει μια ολόκληρη ιστορία που τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι τα πάθη και τα πάθη. Τα πάθη που πηγάζουν από τη σφιχτή, πολύ σφιχτή αντίληψη περί ηθικής, εθίμου, κώδικα τιμής, αλλά που ταυτόχρονα δίπλα τους και γύρω τους πραγματοποιείται η καθημερινότητα που δεν τους δίνει καμία σημασία, συνεχίζει αένα το έργο της και που αφήνει ανθρώπους ρημαγμένους μετά από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα η ζωή πρέπει και η καθημερινότητα να κυλήσουν με βάση τους κώδικες που η μέχρι τότε η ζωή τους έχει επιβάλει. Αυτά τα πάθη που οι ήρωες ουσιαστικά ζουν, τους κάνουν πιόνια σε μια αλληλουχία καταστάσεων που πολλές φορές αυτή η αλληλουχία δεν δίνει καμία σημασία, έτσι κυλά αγέροχαν, ούτε σε αυτά που βιώνουν, ούτε σε αυτά που τους λείπουν, ούτε σε αυτά που τους κάνουν να ρημάζουν. Δυστυχώς, έτσι πρόκειται περί ενός καθαρά κοινωνικού βιβλίου, που μας δείχνει ότι δυστυχώς η μόνη άμεση αντίδραση είναι οι ενοχές. Ενοχές για αυτό που προϋπήρξε και που αναγκαστικά πληρώνουμε, γιατί έγινε χωρίς εμάς αλλά για εμάς, αλλά και ενοχές για την πράξη μας. Ενοχές πολλές φορές και για πολύποτα πράξεις.
που δυστυχώς αυτές οδηγούμαστε, γιατί κάποιοι άλλοι διαχειρίστηκαν τους ρόλους μας και τις πράξεις μας και τις πορείες της ζωής μας. Οι ήρωες της Ελένης είναι πολλές φορές μέλη μιας οικογένειας. Είναι η οικογένεια που έχει τη μάνα, που αν και ουσιαστικά έχει το δεύτερο ρόλο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι όμως ο ουσιαστικός ρόλος. Είναι η μάνα η χειριστική, είναι η μάνα που για να μπορέσει να επιβιώσει μέσα από τις συνθήκες και να σώσει τους αγαπημένους της ή και τον εαυτό της, μπορεί να εκδικηθεί τον πατέρα που την αγνόησε, τον σύζυγο που δεν την αντικοιτάξει τη δεύτερη φορά. Μπορεί να θέλει να ευνοήσει ένα από τα παιδιά που του είχε ιδιαίτερη δυναμία, γιατί κάτι έπαθε, κάτι του συνέβη, ήταν πιο αγαπητό, είχε πιο πολλές χάρες από τα άλλα. Και ταυτόχρονα είναι η μάνα που μπορεί και ξεχωρίζει ποιο είναι το παιδί πάνω στο οποίο θα ακουμπήσει για να ορίσει και να σχεδιάσει τις ζωές των υπολείπων. Ποιο είναι το παιδί που ουσιαστικά θα φτιάξει εκούσια και με πλήρη επίγνωση των συνθηκών, προκειμένου να βιώσουν μια καλύτερη ζωή όλοι οι υπόλοιποι. Όμως τελικά αυτή η μάνα είναι και παιδί κάποιου άλλου γονιού, κάποιας άλλης μάνας, και κουβαλάει δυστυχώς επάνω της τα δικά της βιώματα, τα δικά της δικές της κακουχίες, που όμως συνέβησαν σε μια άλλη εποχή, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο σκληρά. Και είναι, κάπου νιώθει κανείς ότι αυτή η μάνα πάει να βγάλει και το άχτη της. Το άχτη της γιατί οι γονείς της χάσαν τα πάντα, ή το άχτη της γιατί οι γονείς της χάθηκαν στον πόλεμο από μια ατυχή σύμπτωση, ή το άχτη της γιατί οι γονείς της γεννήθηκαν φτωχοί, και φτωχοί κι αυτοί, έκανε πολλά παιδιά και πρέπει να επιβιώσουν αυτά τα παιδιά. Και τότε ένα από τα παιδιά, το πιο χαρισματικό, αυτό που έχει όλα τα τάλαντα επάνω του, θα πρέπει να θυσιαστεί για τους άλλους. Και ταυτόχρονα η Ελένη θέτει και ένα άλλο, μια πάρα πολύ σοβαρή παράμετρο, που τουλάχιστον μέχρι και τις μέρες μας εμείς έχουμε βιώσει. Ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα, ποιος είναι ο πατέρας σε αυτή τη δική μας κοινωνία και σε αυτά τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι ο πατέρας ο κουβαλητής, ο πατέρας ο πετυχημένος, ο πατέρας που πάτησε επί πτωμάτων για να καταφέρει να φτιάξει μια τεράστια καριέρα, αγνοώντας όλους τους υπολείπους. Είναι μήπως ο πατέρας που θα ήθελε πάρα πολύ να προσφέρει, αλλά η ισχυρή προσωπικότητα της μάνας δεν του έδωσε τα εχέγγυα γι' αυτό, δεν του έδωσε τις ευκαιρίες, τα εφαλτήρια, και τότε κατέφυγε στον αλκοολισμό, ίσως πίνοντας δύο ματάρια και τίποτα άλλο στην ταβέρνα της γειτονιάς του. Γίνεται τελικά ένα θύμα ή ένας παλιάνθρωπος. Ευτυχώς μας δίνει και έναν άλλο πατέρα. Ένα πατέρα που βρέθηκε σε μια άλλη χώρα, την Αυστραλία που όλοι μας ξέρουμε άλλωστε και την αγαπάμε γιατί τόσοι άνθρωποι δικοί μας είναι εκεί. Ο πατέρας που μπήκε μέσα σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες δομές και που εξελίχθηκε σε έναν άριστο σύντροφο, σύζυγο, επιχειρηματία, γονιό, ακόμα και αν δεν ήταν ο φυσικός γονιός κάποιου παιδιού. Αυτή λοιπόν η μάνα, πολλές φορές είναι που κληροδοτεί στα παιδιά της, δυστυχώς, την κατάρα των ενοχών. Είναι παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν έχοντας ενοχές. Είναι ακόμα και αυτή η ίδια που επιλέγει πολλές φορές να κουκουλώσει μέσα της το αμάρτημα που κάνει, φυλάζοντας ένα ξένο παιδί για να το κατεβοδώσει σε μια ζωή που δεν ξέρει ποια θα είναι, προκειμένου να γλιτώσει το δικό της παιδί. Δεν ξέρω αν μια μάνα έχει το δικαίωμα στο όνομα της μητρικής αγάπης να καταστρέψει κάποια άλλα παιδιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αλλά η Ελένη το μας θέτει πρώτων ευθυνών μας και μας δείχνει ότι αυτή η μάνα προκειμένου να γλιτώσει το δικό της πλάχνο που ουσιαστικά το ήθελε στην αρχή. Μετά όμως το γέννησε το ήθελε. Ήταν ίσως και το διαβητήριό της για μια καλύτερη ζωή. Προτιμά να θυσιάσει ένα άλλο παιδί. Αυτές είναι βέβαια κοινωνικές ανησυχίες που τίθενται σε πάρα πολλά σημεία αυτού του βιβλίου και που μας δείχνει ότι τελικά όλοι μέσα μας ξέρουμε τι κάνουμε. Έχουμε πλήρη επίγνωση ακόμα και των εγκλημάτων μας. Απλώς δεν θέλουμε να τα ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Και τα κουκουλώνουμε με κάποιο χάδι, κάποιο φιλί, κάποιο καλό τρόπο, με το να σώσουμε ίσως κάποιον άλλον τρίτο άνθρωπο. Και εδώ πια φτάνουμε στο θέμα ότι υπάρχουν παιδιά, γεννιούνται παιδιά, μεγαλώνουν παιδιά. Και αυτά τα παιδιά τι κουβάλουμε πάνω τους, τι τους δίνουμε. Δίνουμε μια μάνα που αυτοθυσιάζεται για να τα μεγαλώσει, ασχέτα αν είναι δικά της ή όχι. Δίνουμε μια μάνα που μεγαλώνει με πάθος και τρέλα το δικό της το παιδί και προσπαθεί να το σώσει κρύβοντας του αλήθειες, αλλά στο τέλος αναγκάζεται να τις ομολογήσει, τρέμοντας την καταδίκη του. Ο επίλογος, επειδή είμαστε Έλληνες και έχουμε την τραγωδία μέσα μας και το DNA μας, έρχεται με την κάθαρση. Αυτή η κάθαρση που τελικά κάνει τον κάθε έναν από τους ήρωες,
μέσα από την φωνή της ψυχής του και της καρδιάς του να εξοραίσει, να εκλαϊκεύσει ή και τελικά να πει πέντε πράγματα με τον τρόπο που αυτός τα βλέπει. Η Ελένη Φωτίου πετάει στα σύννεφα και υπήρξε μάχημη υπταμένη αεροσυνοδός. Δεν αρωβατεί, μας τα δίνει όλα, μας τα ανοίγει τα χαρτιά της μπροστά μας. Μας δίνει όμως και μια άλλη παράμετρο, που αυτή η παράμετρος λέγεται ψυχή. Σαν απλά ένας εμπειρικός αναγνώστης και συγγραφέας, προσπάθησα να διαβάσω και να διακρίνω τα μηνύματα που περνάει, είναι πάρα πολλά, είναι όλα κοινωνικά και είναι όλα αρχαίγωνα. Τόσο αρχαίγωνα όσο και το προπατορικό αμάρτημα. Τελικά όμως, οι προσωπικές ερμηνείες ευτυχώς ανήκουν στον καθένα μας. Και έτσι μας δίνουν και την απόλαυση στο διάβασμα αυτού του βιβλίου. Και όλα θα τελειώσουν με ένα παραμύθι. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα μπορεί να είναι παραμύθι. Ο μύθος ήταν παλιά. Και θα γίνει μια μέρα μύθος, όταν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Και σε αυτό το παραμύθι θα έρθει αργότερα η ψυχολόγος της συντροφιάς μας να μας δώσει τις δικές της ερμηνείες και προεκτάσεις. Εγώ μπορώ να πω από την πλευρά μου ότι ήταν ένα απόλυτα απολαυστικό. 500 σελίδων ευτυχώς είχε πολύ υλικό. Μυθιστόρημα και πιστεύω ότι είχε πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Θα μείνω να αναρωτιέμαι ποιους ήρωες τελικά περιέγραψε. Σας ευχαριστώ. Τα πόδια του έσταζαν αίμα και το αίμα άφηνε τα κόκκινα ήχη του στην άμμο. Έσβηλε τα παλιά αποτυπώματα από όσους είχαν περάσει και περπατήσει στην ακροπαδασιά και έφτιαχνε καινούργια. Υπόθηκαν τα λόγια που κανείς δεν δερμούσε να δει. Υπόθηκαν οι αντίθεσεις που κρύβονταν μέσα συμβολικές σκιές. Τα παραμύθια άλλαξαν. Ξαναγράφηκαν και ζωγραφίστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Με λόγια και εικόνες που πονούσαν, αλλά έλεγαν ποια ήταν η ζωή που είχαν έρθει για να ζήσουν. Να μάθουν, να παλέψουν και να γιατρευτούν. Για να μην βρεθούν ποτέ ξανά σε χήμερες ρουφίχτες, με πλάνες πεπιθήσεις και αυταπάτες. Σκίστηκαν οι χάρτινοι ήρωες, πέθαναν οι κύβλοι πρίγκιπες και θανατώθηκαν οι ψεύτικες πρίγκιποπούλες. Τώρα θα μπορούσαν να ζήσουν, αρκεί να άφηναν τη σιωπή να τους γιατρέψει, να τους πει πως θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να συγχωρέσουν, γιατί όλοι ήταν θύματα και ένοχοι. Πιάνοντάς τους απροετοίμαστους και σε ανύποπτες τροφές, η ζωή τους φώναζε πως όλα ήταν ψέματα, πως όλοι υποδίονταν ρόλους, αλλά εκείνοι δεν έπρεπε να φοβηθούν, μόνο να την ευχαριστήσουν για τον δώρο που τους έκανε. Από θεατρίνους τους έχριζε θεατές μιας παράστασης που μιλούσε για τη δική τους ζωή. Τους όριζε παρατηρητές και τους έβαζε να παίξουν ξανά τη στιγμή που θα ήταν έτοιμοι και μόνο τότε. Όταν θα είχαν επιτέλους θυμηθεί πως ήταν γνήσιοι ήρωες ενός υπέροχου έπους και όχι αμνήμονες δραματοποιοί. Όσοι άπλωναν τα χέρια τους να πάρουν τα δώρα τους, θα έφταναν σύντομα στον προορισμό τους. Οι άλλοι θα καθυστερούσαν, θα τα άφηναν σε μια γωνιά και ίσως να τα άνοιγαν κάποια άλλη στιγμή. Θα συνεχίσουμε με τη Ματίνα Σταθάκη. Η Ματίνα Σταθάκη είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία. Εργάζεται συμβουλευτικά με παιδιά, γονείς και ενήλικες. Είναι ψυχότρια ομάδων παραμυθιού για παιδιά, καθώς και ομάδων αυτογνωσίας για εφήβους και ενήλικες, με μέσο τη δημιουργική γραφή. Αυτή την περίοδο διεξάγει έρευνα για το θεραπευτικό παραμύθι και για το πώς η συγγραφή παραμυθιών και η δημιουργική γραφή επιδρούν συναισθηματικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, στο χωριό που έχω μεγαλώσει, στο μαγαζί που έχω δουλέψει με τον κύριο Σταύρο.
Για να μιλήσω για μια συγγραφέα που θαυμάζω και την έχω παρακολουθήσει και ακολουθήσει από τα πρώτα της έτσι βήματα, θέλω να ευχαριστήσω την Ελένη Φωτίου για την τιμή που μου έκανε να μου παραδώσει το βιβλίο και να το επισκεφτεί στα χέρια μου. Μου ζητήθηκε να μιλήσω με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Όμως, αρχικά θα ήθελα να επικαλεστώ την ιδιότητα της αναγνώστριας, καθώς όταν διαβάζω ένα βιβλίο, το απορροφώ κυρίως με την καρδιά μου και λιγότερο με το μυαλό, όχι με τα κινηματική μου ιδιότητα. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία στη ζωή μου και μπορώ να πω με ειλικρίνεια πως τα βιβλία της Ελένης θα έχω ξεχωρίσει με το ύφος και τα μηνύματα που περνούν στους αναγνώστες. Η Ελένη μιλάει για τον άνθρωπο και τον εκτιμεί. Μιλάει για τις δύναμες που έχουμε μέσα μας, πνευματική, φυσική, ανθρώπινη, θεϊκή. Αναφέρεται συχνά στον Θεό και τον παρουσιάζει ως ένα εσωτερικό Θεό. Είναι μέσα μας και μόνο έτσι μπορούμε να τον συλλάβουμε. Δεν είναι τιμωρός, δεν είναι εκδικητικός, δεν είναι τυπολατρικός. Είναι όλα όσα θέλουμε να πράξουμε στο όνομα όχι του Θεού, αλλά του ανθρώπου. Εξάλλου, αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο, πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό μας. Ο Θεός στα βιβλία της Ελένης μαθαίνει στους ανθρώπους την αγάπη και τη δύναμη της συγχώρεσης. Ίσως την ιερότερη μορφή αγάπης από όλες. Δίνει την ελευθερία της βούλησης για να μας θυμίσει πως είμαστε υπεύθυνοι για κάθε επιλογή μας. Θα μπορούσα να πω πως ακόμα και το επίθετο της Ελένης δεν είναι τυχαίο. Φωτίου. Για μένα κρύβει μέσα στη λέξη φως. Συχνά στα βιβλία της, η Ελένη παρουσιάζει τη δύναμη του φωτός ως μια εσωτερική αναζήτηση που οδηγεί σε φωτεινά μονοπάτια. Το φως είναι η αγάπη, η γνώση, είναι η αλήθεια. Θα ήθελα να μιλάω με τις όλες τις βιβλίες της Ελένης, αλλά μάλλον θα πρέπει να περιοριστώ στο σημερινό βιβλίο. Το λάτρεψα γιατί αναφέρεται αρκετά στη σχέση γονέων και παιδιών, στο μοτίβο αλληλεπίδραση που δημιουργούνται ανάμεσά τους και στα λάθη που κάνουν οι γονείς, στο όνομα της αγάπης. Και πώς αυτά τα λάθη ακολουθούν τα παιδιά σε όλη τη ζωή. Αναφέρεται στη δύναμη της συγχώρεσης και με το πόσο ο καθένας μας μπορεί να αναλάβει τα ημία της ζωής του και να αναστρέψει τα λάθη του παρελθόντος. Περισσότερο όμως το λάτρεψα γιατί δίνει μια ψυχοθεραπευτική ματιά. Εκείνη που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να κρατήσεις τα σακίδια που άλλοι φόρτωσαν στο πλάτι σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τα κουβαλάς διαπαντός. Μπορείς να τα ξεφορτώσεις και να τα ξεφορτωθείς. Δύσκολη, επώδυνη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά μπορείς. Χρειάζεται μόνο να σταθείς στη σιγή των αστεριών και να δεις ποιος είσαι. Ο Καρλ Γιούνγκ, ο μεγάλος ψυχοθεραπευτής, αναφέρει πως το βαρύτερο φορτίο για ένα παιδί είναι η ζωή που οι γονείς του δεν έζησαν. Είναι όλα αυτά που θα ήθελαν να είχαν εκείνοι και τα παρουσιάζουν ως επιτακτικά θέλω των παιδιών τους. Είναι όσα δεν τόλμησαν, όσα φοβήθηκαν, όσα δεν έτυχε να έρθουν. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ λέω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς βαρύ φορτίο στις πλάτες των παιδιών. Είναι και η ζωή που έζησαν. Πόσες φορές δεν κρίνουμε τα πράγματα από τη δική μας σκοπιά, μέσα από το δικό μας βίο. Το σωστό μας παίρνει μια άλλη τοποθέτηση. Λες και οι άλλοι πρέπει να δουν τη ζωή μέσα από τα δικά μας μάτια. Λες και πρέπει να φοράμε όλοι το ίδιο ζευγάρι γυαλιά και να βλέπουμε πανομοιότητα. Η ζωή όμως βασίζεται στο να φτιάξουμε τα δικά μας γυαλιά, να τα χωρέσουμε όπως θέλουμε και για όσο θέλουμε. Η ζωή βασίζεται στην αναζήτηση της δικής μας αλήθειας. Και αυτή κρύβεται μέσα στην ψυχή του καθενός. Για να τη δούμε όμως και να την αναγνωρίσουμε, πρέπει να σταθούμε στην ψυχή των αστεριών. Να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας, τα θέλω και τις ανάγκες του, τους φόβους και τις ανασφάλειές του. Να σταθούμε μπροστά στο καθρέφτη και να αγαπήσουμε ό,τι βλέπουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Επαναλαμβάνω κι εγώ μέσα μου τις γραμμές του βιβλίου για να συλλάβω το πραγματικό τους νόημα. Τα αστέρια μιλούν με τη σιγή τους και μιλούν μόνο μέσα στη δική σου σιωπή. Άρα δεν αρκεί μόνο να μείνεις στη σιγή, πρέπει και να φωτίσεις το μέσα σου. Και τότε θα δεις πεντακάθαρα το θησαυρό που κρύβεις. Αυτοί οι δύο συμβολισμοί, η δύναμη της σιωπής και η δύναμη του φωτός που υπάρχουν στη σιγή των αστεριών, είναι τα δύο βασικά μηνύματα που κι εγώ προσπαθώ να περάσω μέσα από τη δουλειά μου με παιδιά και ενήλικες. Απ' τη μία δηλαδή να μειώνω ρυθμούς, να έχω την ψυχική ηρεμία να δω ποιος είμαι και απ' την άλλη να φωτίζω τις δυνατότητές μου ή ακόμα και τις αδυναμίες μου, να τις φωτίζω και να τις αγκαλιάζω. Το αστέρι παρουσιάζει ένα από τα πιο όμορφα και μαγευτικά σύμβολα. Συμβολίζει την έμπνευση, τη φαντασία, το θαύμα, τα όνειρα, τη μαγεία, τη δημιουργία, τη θεία καθοδήγηση. Δεν είναι τυχαίο που για να δούμε τα αστέρια στο θαύμα του νυχτερινού ουρανού πρέπει να φύγουμε από τα φώτα της πόλης, από τη βαβούρα και από τους ξέφρενους ρυθμούς της. Πρέπει να σταθούμε στο σκοτάδι και στην ησυχία. Εμείς και ο εαυτός μας. Να μείνουμε λίγο στην ακινησία, αλλά όχι στην απραξία. Στο βιβλίο «Η σιγή των αστεριών» περιγράφονται δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί.
Ο ένας κόσμος είναι εκείνος του πλούτου και της ηλικής ευημερίας, όπου οι γονείς έφυγαν περίσσευμα υλικών αγαθών, αλλά δεν τους περίσσευε μία καλά για τα παιδιά τους. Εκείνα μεγάλωσαν καταφεύγοντας σε ακραίες συμπεριφορές, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή, να κάνουν τους άλλους να τα αγαπήσουν. Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται κακομαθημένα, αλλά στην ουσία είναι στερημένα. Από την πιο σημαντική ανάγκη ενός παιδιού, την αγάπη. Ένας κόσμος όπου δεν χρειάζεται κανείς να παλέψει για την επιβίωση, όμως συνεχώς παλεύει για την αποδοχή. Είχαν τα πάντα και δεν είχαν τίποτα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο. Και απ' την άλλη είναι ο κόσμος της φτώχειας. Οι ήρωες σε αυτόν τον κόσμο έχουν δύσκολο δρόμο και ψάχνουν τρόπο για να ξεφύγουν. Όμως τα παιδιά τους νιώθουν και είναι γεμάτοι. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους με πνευματική ευμάρεια. Προσπαθώντας όμως να ξεφύγουν από τον κόσμο αυτό, κάνουν λάθος και οδηγούν τα παιδιά τους σε άλλα μονοπάτια. Η αρχή του βιβλίου βασίζεται σε γεγονότα μιας άλλης εποχής, όπου οι γονείς έδιωχαν τα παιδιά τους μακριά για να γλιτώσουν από την πείνα και τις συνέπειες του πολέμου. Στο όνομα λοιπόν της επιβίωσης, τα παιδιά στερούνταν ό,τι πιο τρυφερό υπήρχε, την ασφάλεια της μητρικής αγκαλιάς. Ίσως αν τα ρωτούσαμε, να προτιμούσαν να έμεναν κοντά στους γονείς τους και ας πεινούσαν. Δεν είμαι κατάλληλη να μιλήσω για εκείνη την εποχή, δεν την έζησα. Μπορώ να σας μιλήσω όμως για το σήμερα. Οι σημερινές γενιές προσπαθούν να καλύψουν όσα περισσότερα αγαθά μπορούν στα παιδιά τους. Δουλεύουν ασταμάτητα, πληρώνουν ασταμάτητα. Για να μην τους λείψει τίποτα, λένε οι γονείς. Όμως τα παιδιά λένε: Δεν θέλω σιδερωμένα ρούχα και καθαρό σπίτι. Θέλω η μαμά μου να περνά χρόνο μαζί μου. Θέλω να παίζω μαζί της. Θέλω να τη βλέπω ήρεμη. Θα έλεγα λοιπόν πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Πολλές φορές χανόμαστε στο διαδικαστικό και εκπαιδευτικό ρόλο μας και χάνουμε το ουσιαστικό. Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουν τα παιδιά είναι η αγάπη, η αποδοχή, η προσοχή μας. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο μέσα στο βιβλίο της Ελένης. Όσο περισσότερο χρόνο και προσοχή αφιερώσεις στα παιδιά, τόσο περισσότερα έχεις να λάβεις. Οι δύο ηρωίδες του βιβλίου κάνουν τη διαφορά. Δύο γυναίκες, και οι δυο τους από έναν κόσμο χωρίς ηλική επιμερία. Η κάθε μία έχει και τη μοίρα της να εξελιχθεί και να ανέβει. Δύο γυναίκες, η Άννα και η Κασάνδρα, είναι τα παιδιά τους. Περνούν από τον κόσμο της φτώχειας στον κόσμο του πλούτου, αλλά δεν επαναπαύονται σε αυτόν. Προσφέρουν στα παιδιά τους πραγματικά δώρα. Το μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, με ενσυναίσθηση, με φερότητα. Θα στηρίζουν κάθε φορά που χρειάζονται τη βοήθειά τους. Η μία γυναίκα, η Κασάνδρα, αποφασίζει να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή της και να σώσει το παιδί της, για να ζήσουν μαζί σε ένα κόσμο αγάπης. Από την πρώτη στιγμή που το αντίκρισε, ένιωσε μέσα της τι σημαίνει αγάπη. Και γι' αυτό το πλασματάκι ήθελε να κάνει τα πάντα. Ένιωσε ένα συνέστημα που δεν θα περίμενε ότι υπάρχει μέσα της. Και η άλλη γυναίκα, η Άννα, παραδομένη για χρόνια στη μοίρα της, απόκοσμη πάνω σε μια χωριστή χρόνια που την άρχονε και ξέχασε να ζήσει. Μεγαλώνει με περίσσια τρυφερότητα τέσσερα παιδιά, δύο δικά της και δύο ξένα. Ταρακουνιέται τη στιγμή που πρέπει να παλέψει για τα παιδιά της. Αυτά είναι όλος ο κόσμος της. Αποφασίζει να αποδεχτεί το παρελθόν της, να μάθει από την παρέτηση των σωτών και να αντισταθεί στο μέλλον που έρχεται για να φτιάξει για εκείνα ένα όμορφο παρόν. Η Άννα μέσα από τα παιδιά της έμαθε τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει δίνω χωρίς αντάλλαγμα. Αλλά όταν δίνω, η ζωή μου επιστρέφει από μόνη της. Και αυτό που της επέστρεψε ήταν η σημαντική θέση που κατήχε στην καρδιά των παιδιών της. Αλλά και κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Τα παιδιά της είχαν διδαχθεί από το παράδειγμά της και ήταν πολύ αγαπημένα μεταξύ τους. Σου λέω τούτο, Άννα. Να νούρισε και κοίμησε το νου σου όπως κάνεις με τον βρέφος στην αγκαλιά σου. Μόλις νιώσεις το βαθύ του ύπνο, τότε ξύπνα γρήγορα την καρδιά σου και ελευθέρωσε τη θύμηση. Μέσα από αυτό που δεν είσαι, θυμίσου ποια είσαι και τι είναι αυτό που θέλεις πραγματικά. Έχεις ξεχάσει πως δεν είσαι μόνη. Κανένας δεν είναι μόνος ποτέ, όπου κι αν στέκει. Ακόμα και στο πιο μακρινό σημείο, εκεί που δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ακόμα και αν βρίσκεται ανάμεσα σε όσους τον έχουν απαρνηθεί ή εκείνος θέλει σε τους απαρνηθεί. Ζήτα όμως, Άννα. Ζήτα τη δύναμη της ψυχής σου. Συνδέσου με την αγάπη που βρίσκεται μέσα σου, γύρω σου, παντού. Και περιμένει ένα σου λόγο. Διώξε το φόβο που σε κρατάει στη μοναξιά και στον πόνο. Και όταν εκείνος ξεπροβάλλει, να μην λυγίσεις, παρά να θυμάσαι πως είναι ψεύτικο. Οι φωνές
όλο και δυνάμωναν. Εκείνη βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας. Την είχε μετρήσει πολύ καλά για να μην τη σκέφτεται. Όμως έκανε μια μονάδα δύο λεπτά στο λάθος στην κλίμακα. Και τελικά δεν μέτρησε απόλυτα σωστά. Αργότερα έρχεται η εγγονή της Άννας για να της θυμίσει πως τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Οι δυσκολίες τη δίδαξαν και η διδαχή αυτή θα περάσει στις επόμενες γενιές. Είναι η στιγμή που η Άννα νιώθει πως μέσα από την εγγονή της μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας, να σπάσει το φαύλο κύκλο της εγκατάλειψης και της απόρριψης. Θέλει να διδάξει την εγγονή της πρώτα-πρώτα πως το παραμύθι του πρίγκιπα που σώζει, αυτό το παραμύθι με το οποίο μεγάλωσε και η ίδια, είναι πέρα για πέρα αληθινό, πως θα βρεθούν πολλοί εν δυνάμει σωτήρες στον δρόμο της, πως θα πιστέψει και εκείνη πως χρειάζεται ένα σωτήρα. Όμως τη δίδαξε και κάτι ακόμα, ότι δεν χρειάζεται κάποιον να τη σώσει. Έχει τον εαυτό της, έχει τα φτερά της. Κανείς δεν είναι ικανός ούτε να της χαρίσει, ούτε να της καταστρέψει τη ζωή. Αν δεν τον αφήσει ίδια. Αν δεν το επιτρέψει να εισβάλλει στη ζωή της, όπως έκανε η Άννα με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας την κακομεταχειρίστηκε, την πρόδωσε, τη χειραγώγησε. Πιστεύοντας πως έτσι γινόταν δυνατός και νικούσε τους δικούς του παιδικούς δαίμονες. Αλλά και η Άννα λάθεψε, πιστεύοντας πως με τη θυσία της θα έσωσε την οικογένειά της. Ακριβώς όπως περίμενε η μητέρα της. Πήρε ένα ρόλο που δεν της ανήκει από όταν γεννήθηκε. Της τον φόρεσαν σαν μανδύα και άρχισε πολύ να καταλάβει ότι είχε κολλήσει τις άρκες της και δεν έλεγε να φύγει. Η μητέρα της, για να γλιτώσουν όλη τη φτώχεια, της πέρασε το μήνυμα πως εκείνη είναι ο σωτήρας και της κούμπωσε ο ρόλος. Έγινε ο σωτήρας όλων, θυσιάζοντας τον εαυτό της. Όλοι της το δάχτησαν αγάπη αυτό. Της είπαν να υπακούει τον άντρα της, να μην φέρνει αντιρρήσεις και να μην σηκώσει κεφάλι. Από φόβο μη χάσουν όσα κέρδισε. Η ελευθερία της σκέψης θεωρούταν επικίνδυνη και εκείνη υπέμεινε όλη την κακοποίηση, σωματική και ψυχική. Οι εποχές είχαν αλλάξει, όμως και η μητέρα της Άννας αδυνατούσε να το δει. Αδυνατούσε να δει τις ανάγκες του παιδιού της. Έδινε συμβουλές που θα τέριαζαν σε άλλες εποχές. Μεγάλωσε παιδιά με ανασφάλειες και αδυναμίες. Φοβούμενα να διεκδικήσουν τη ζωή τους και να αντισταθούν στους θύτες που τα καθιστούσαν θύματα. Όμως η αγάπη δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύω εγώ ότι σου ταιριάζει. Έχει να κάνει με το να δω τι σου ταιριάζει πραγματικά και να σε βοηθήσω να το δεις κι εσύ. Οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν πως βάζουν τα παιδιά σε ρόλους που αντανακλούν τις δικές τους ανάγκες. Οι ρόλοι αυτοί μαγειρεύουν το παιδί και δεν το αφήνουν να αναπτύξει την προσωπικότητά του ομαλά. Για να έχει λοιπόν κάθε παιδί υγιή ανάπτυξη, απαραίτητη προϋπόθεση να μεγαλώνει σε μια οικογένεια που οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και μεταξύ τους σχέση διέπονται από ανάπτυξη, σεβασμό και κατανόηση. Τι γίνεται όμως όταν ένα παιδί που έχει βιώσει απόρριψη και κατάληψη, όπως είναι ο πατέρας, ο διαλάβης, ο γύρος του βιβλίου, δεν έχει να θυμάται μια τρυφερή στιγμή από τους δικούς του γονείς. Πώς να μεταδώσει την αγάπη στα δικά του παιδιά, όταν έχει βιώσει την απουσία της γονεϊκής αγάπης που μπορεί ένα παιδί να γεννήσει μέσα του αγάπη. Η αγάπη τελικά διδάσκεται, μεταδίδεται, είναι καταγεγραμμένη στο DNA μας, από πού πηγάζει, ποιος τη γεννά και ποιος τη μεταφέρει. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, ίσως ο καθένας να έχει μια άλλη απάντηση, δική του πάνω σε αυτό. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι πως ένα παιδί που νιώθει ότι οι γονείς του δεν το αγαπούν, νιώθει ότι και ο κόσμος δεν το αγαπά. Νιώθει πως δεν αξίζει την αγάπη. Η ψυχαναλήτρια Alice Miller στο βιβλίο της Φυλακής Παιδικής μας Ηλικίας αναφέρει: από τις πρώτες μέρες της ζωής του, το παιδί έχει μια πειθαρχική ανάγκη. Να το αναγνωρίσουν και να το σέβονται για αυτό που είναι πραγματικά κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Πράγματι, κάθε παιδί έχει σε αυτόν τον κόσμο μαζί με ένα ζευγάρι μαγικά φτερά. Είναι στο χέρι μας να του μάθουμε πώς να πετάει ή να του κόψουμε τα φτερά, όπως έγινε με τον Στράτο, τον αδερφό της Άννας. Ο Στράτος, ένα παιδί ασθενικό που θα μπορούσε να μεγαλώσει με τη διάθεση να διεκδικήσει τη ζωή, μεγάλωσε τελικά με το αίσθημα της ανυπόρρειας. Με την προκατάληψη πως όσο και να προσπαθήσει, δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Στον αντίποδα έρχεται ο ανιψιώστος Στέφανος πολλά χρόνια μετά για να αντιστρέψει το αίσθημα αυτό της ανυπόρρειας. Καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι, αλλά μεγαλωμένο από τη μητέρα του Άννα, με το συνέστημα πως όλα μπορείς να την καταφέρεις να προσπαθήσεις, ούτε για μία στιγμή δεν του πέρασε το μυαλό να μην προσπαθήσει. Πολλές φορές οι γονείς βάζουν μία ταμπέλα θεωρώντας πως τα παιδιά τους δεν είναι ή είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουν τα όρια και τις δυνατότητές τους και είναι σαν να τους ψαλιδίζουν τα φτερά. Σύμφωνα με το Σέξπιρ, ξέρουμε τι είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μπορούσαμε να είμαστε. Οπότε, αν μπορώ να δώσω μία συμβουλή σε κάθε γονέα, αυτή είναι: δες το παιδί που έχεις, αγκάλιασέ το και βοήθησέ το να βρει τις δυνατότητές του. Ο ρόλος σου είναι να είσαι συνοδός και συνοδοιπόρος στο ταξίδι αυτό. Ένα βήμα πιο πίσω, ίσως. Ακόμα και αν το παιδί ξεμακραίνει, ξέρει πως θα είσαι πάντα εκεί. Και εσύ θα ξέρεις πως πάντα θα γυρίζει.
γιατί αυτή είναι η ουσία της σχέσης του γονέων παιδιών. Να είναι συνάμα κοντινή μα και ελεύθερη. Αν ξεμακραίνει το παιδί, δεν είναι γιατί σε καταλείπει, αλλά γιατί αρχίζει να νιώθει τις δυνάμεις του και θέλει να δοκιμάσει. Χρειάζεται απλά να ξέρει ότι θα είσαι εκεί όταν σε χρειαστεί. Όχι για να το μαλώσεις, όχι να το επικρίνεις στην περίπτωση που κάνει λάθος, αλλά για να το βοηθήσεις να πουλώσει τις πληγές και να συνεχίσει. Ιερός ο ρόλος του γονέα και καθοριστικός για τη ζωή κάθε παιδιού. Ο Στράτος έπαψε να ξεμακραίνει γιατί όλοι του είχαν περάσει τους φόβους του. Είχαν πιστέψει πως δεν μπορεί και το πίστεψε κι αυτός. Έτσι ακριβώς λειτουργούν και οι ταμπέλες που βάζουν στους ανθρώπους. Υιοθετούν ένα ρόλο ζωής και τους ακολουθεί για πάντα. Θα τον αποτινάξουν μόνο αν κοιτάξουν βαθιά μέσα τους και καταλάβουν ότι δεν τους ανήκει. Μην φοβάστε να κάνετε λάθη ως γονείς. Τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν και θα σας τοποθετήσουν στη θέση που σας αξίζει. Και όσα λάθη και αν έχετε κάνει, αν είστε παρόντες στη ζωή τους και παρόντες στην αγάπη, με κατανόηση και στήριξη, το πρόσημο θα είναι πάντα θετικό. Γιατί τα λάθη συγχωρούνται, η απουσία όμως δύσκολα. Οι ήρωες του βιβλίου, ο Ανδρέας, η Άννα, ο Περικλής, δυσκολεύονταν να συγχωρέσουν τους γονείς τους, που τους απομάκρυναν από τη ζωή τους, θεωρώντας τους υπεύθυνους για τη δυστυχία και για τις μετέπειτα επιλογές στη ζωή. Προσανατολίστηκαν από τα δικά τους θέλω και συγκεντρώθηκαν στα λάθη των γονιών τους. Δεν έβλεπαν τι θα μπορούσαν να κάνουν για να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά έμειναν παγιδευμένοι στα λάθη του παρελθόντος. Η συγχώρεση για κάποιους ήρθε μετά από χρόνια, όταν κανένας δεν είχε που να απευθύνει το «σε συγχωρώ», όταν οι γονείς τους είχαν πια φύγει από τη ζωή. Ακόμα και τότε όμως, η συγχώρεση είχε κάτι να τους διδάξει, πως αφαιρεί το πόνο που έχουμε σφραγίσει την καρδιά μας και αφήνει περισσότερο χώρο για την αγάπη. Ο Ανδρέας Δάβης ήταν ένας άνθρωπος εξαπατημένος από τη ζωή. Μεγάλωσε με έλλειψη αυτοπεποίθησης και αγάπης. Δύσκολος συνδυασμός. Πίστευε πως η επίδειξη δύναμης, η σκληρότητα, τα χρήματα ήταν ικανά να τον κάνουν ευτυχισμένο. Δεν ήξερε πως η ευτυχία έρχεται εκ των έσω, πως έπρεπε να γνωρίσει και να αγαπήσει τον εαυτό του για να γίνει ευτυχισμένο. Εναπόθεσε το ρόλο αυτό στην Άννα, που παντρεύτηκε με την πεποίθηση πως θα του μάθαινε τι είναι αγάπη. Περίμενε από κάποιον άλλον να του δείξει τον δρόμο αυτό, αφού δεν το έκανε μόνο του. Φυσικά δεν κατάφερε να ξεφύγει από την πορεία που είχαν χαράξει εκείνη. Στο τέλος, μάλιστα κατηγόρησε τη γυναίκα του που δεν αγάπησε και δεν αγαπήθηκε στη ζωή. Δεν είχε καταλάβει πως η αγάπη είναι και αυτή η εσωτερική υπόθεση. Πως ξυπνάει πρώτα μέσα μας. Πως πρώτα οφείλω να αγαπήσω τον εαυτό μου, να τον συγχωρέσω για όσο του επέτρεψε να περάσει, να τον αγκαλιάσω και να του φερθώ με τρυφερότητα. Πώς μπορείς όμως να κατηγορήσεις έναν ενήλικα που κουβαλάει για πάντα μέσα του το στερημένο παιδί? Εκείνος απλά επανέλαβε αυτό που γνώριζε. Θεωρούσε την αγάπη κτήση και κατάκτηση. Δεν έψαξε, δεν αναρωτήθηκε. Περίμενε να αλλάξουν τα πράγματα από τους άλλους. Δεν έμεινε ποτέ στη σιγή των αστεριών. Δεν αφουγκράστηκε ποιος πραγματικά μπορούσε να γίνει. Άφησε όλα τα φράγματα να τον εμποδίσουν να δει την αγάπη. Το καθήκον σου δεν είναι να αναζητάς την αγάπη, αλλά τα φράγματα που έφτιαξες μέσα σου για να την εμποδίσεις, μας θυμίζει ο Ρουμί, ο Πέρσης ποιητής. Ο Ανδρέας έδειξε το σκληρό του πρόσωπο και στα παιδιά του. Ο Στέφανος αισθανόταν μια αναπηρία που δεν οφειλόταν στην ακινησία των παιδιών του. Οφειλόταν στην έλλειψη της πατρικής αγάπης. Η Νεφέλη είχε τα πάντα, αλλά πίστευε πως δεν άξιζε τίποτα, επειδή συνεχώς διεκδικούσε μια θέση στη ζωή του πατέρα της. Έψαχνε απεγνωσμένα αυτή τη θέση στο πρόσωπο κάθε άντρα. Ο Ανδρέας δεν επενούσε κανένα παιδί για να μην επαναπαυθούν στις επιτυχίες του. Είχε συνεχώς απαιτήσεις και δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένος. Χρησιμοποιούσε το φόβο για να εμπνεύσει σεβασμό. Όμως κάθε παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο του αξίζει να αγαπηθεί, να μεγαλώνει με αγάπη, να βγάζει ρίζες με αγάπη και να ανοίγει τα φτερά του με την πεποίθηση ότι αξίζει την αγάπη. Κάθε παιδί θέλει να ακούσει τα παρακάτω λόγια. Αξίζει να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Ψάξε τη σιγή των αστεριών και φώτισε το μονοπάτι σου. Και τότε, εκεί ψηλά στον ουρανό, θα δεις τα αστέρια να παίρνουν ένα σύνομα μαγικό. Κάποιοι λένε πως μοιάζει με καρδιά, άλλοι με φάρο. Εγώ θα πω πως μοιάζει με πουλί, έτοιμο να πετάξει. Γιατί αυτό χαρίζει η αγάπη, ένα ζευγάρι φτερά. Μην περιμένεις από τους άλλους να στα χωρέσουν. Είναι εκεί και σε περιμένουν. Η απόφαση σου ανήκει. Επέλεξε τι θες να γίνεις και πέταξε ψηλά ως τα αστέρια. Και φτάνοντας εκεί, θα ξέρεις πια η σιγή των αστεριών τι έχει να σου πει. Ένα βήμα απέχει η ευτυχία από τη δυστυχία, φώναζε το πεπρωμένο στην Άννα. Εκείνη μπορεί να άργησε ή να μην το έκανε ποτέ ουσιαστικά αυτό το βήμα. Εμείς όμως μπορούμε, εμείς ξέρουμε. Γιατί μην ξεχνάμε πως το παραμύθι της ζωής μας τελειώνει πάντα με το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και τελειώνει έτσι όχι επειδή κάποιος έρχεται να μας σώσει, αλλά επειδή η σοφία του παραμυθιού είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη τα δικά μας και τον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να απολαύσετε και εσείς το βιβλίο της Ελένης όσο εγώ.
να είναι καλοτάξιδη η σιγή των αστεριών της και να είναι γερή, ακμαία και δυνατή να μας δώσει πολλά βιβλία ακόμα. Και με τις ευχαριστίες μου για τη συμμετοχή μου στη σημερινή της παρουσίαση, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το τέλος του βιβλίου, σχεδόν από τον επίλογο, που είναι ένας πεζός ύμνος στην αγάπη, γεμάτος ποιητικότητα. Εκείνη τη στιγμή σαν να έγινε μια τεράστια φωτεινή έκρηξη. Τα αστέρια ανακατεύτηκαν μεταξύ τους και κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με ιδιαίτερη καλλιτεχνία άλλαξαν διάταξη και έφτιαξαν στο στερέωμα μια μοναδική, υπέρτατη μορφή γραμμάτων, γεμάτη κάλους. Μια μορφή ουράνια. Η μικρή Άννα διάβασε τη λέξη «αγάπη». «Γιαγιά», μόνασε ενθουσιασμένη. «Στο χέρι σου, μικρή, όλο κατέβαινε από τον ουρανό και απλωνόταν σαν σπήρα έτεινε να βρεθεί μέσα του». «Στο χέρι σου είναι», της είπε πάλι, «να το πάρεις και να το βάλεις στην καρδιά σου». «Θέλω, θέλω», είπε η μικρή, «αλλά δεν ξέρω πώς. Πες μου, γιαγιά μου, πες μου σε παρακαλώ, πώς να το κάνω». Και τότε η Άννα της είπε, «Είναι φως, μικρή μου Άννα, είναι φως. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, εκτός από το να το αφήσεις, να του επιτρέψεις να σε γεμίσει, να μπει σε κάθε σου γωνιά, σε κάθε σου σημείο. Επίσης, να σε πλημμυρίσει, να γίνει ένα με σένα. Γιατί και εσύ είσαι αγάπη, και εσύ είσαι φως, και το μόνο που χρειάζεται είναι να το θυμηθείς. Να θυμάστε πως είστε αγάπη». Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε με την κυρία της σημερινής εκδήλωσης, την κυρία Ελένη Φωτίου, γιατί είναι αυτή που σε τελευταία ανάλυση θα μας πει, με δύο λόγια έστω, τι ήταν αυτό που την έκανε να γράψει κάτι τόσο συγκλονιστικό και όμορφο ταυτόχρονα. Καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση που γεμίζει αυτός ο όμορφος τόπος με όλους εσάς που δεν είστε απλά φίλοι. Όλα τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ στα Κύθερα είστε κάτι περισσότερο από φίλοι, είστε αγαπημένοι. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί σήμερα κάλλιστα θα μπορούσατε να είσαστε κάπου αλλού, να κάνετε κάπου μπάνιο, ηλιοθεραπεία, κάπου να τρώτε και είστε εδώ μαζί μου, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και τους παρευρισκόμενους και όσους ασχολήθηκαν με το βιβλίο και την κυρία Ελίνα Γαλανοπούλου, παρά το μεγάλο φόρτο της εργασίας της, κατάφερα να διαβάσει το 500 σελίδες βιβλίο και να κάνει κάποια εργασία πάνω σε αυτό. Τη Ματίνα Σταθάκη, που και εκείνη την έπιασα κάπου μεταξύ δουλειάς και διακοπών, την άρπαξα κάτω στην κυριολεξία για να κάνει και εκείνη κάτι και έκανε μια πάρα πολύ όμορφη ανάλυση μέσα από τη δική της την ιδιότητα αυτή της ψυχολόγου, της παιδοψυχολόγου. Γιατί πραγματικά το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολύ και στις παιδικές ηλικίες, από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί καταλήγουν. Έτσι δεν λέει η ψυχολογία. Και βέβαια τον αγαπημένο σε όλους μας Γιώργη Τριμονιάτη, τον αγαπημένο ποιητή, που μου κάνει πάλι την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Αυτή τη φορά δεν του βάλα πολύ δύσκολα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρώτησε η Ελίνα πώς έχω εμπνευστεί γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο. Θεωρώ ότι αν κάποιος είχε γεννηθεί στο μέλλον, θα έλεγε για την εποχή μας ότι η εποχή μας είναι μια εποχή φόβου, χειραγώγησης, ανασφάλειας, ενός τρεξίματος καθημερινού που πραγματικά κανείς δεν ξέρει πού θέλει να πάει, δεν γνωρίζει. Και όλα αυτά γιατί ψάχνουμε όλοι και κυνηγάμε την ευτυχία και αγάπη. Πώς όμως, κλέβοντας τη δύναμη από τους άλλους. Ενώ θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η δύναμη βρίσκεται μέσα μας. Όλοι έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο πρικισμένοι. Όλοι. Έχουμε ταλέντα και έχουμε και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή, γι' αυτό ήρθαμε. Ξέρετε, κάποια στιγμή είχα αναρωτηθεί και δεν θα μπω σε μια διαδικασία να μιλήσω για υπαρξιακά προβλήματα κτλ. Αλλά είχα πει, δεν μπορεί αυτό το θείο πράγμα που λέγεται άνθρωπος να έχει έρθει εδώ για να δουλεύει όλη μέρα και να πληρώνει τη ΔΕΗ. Σίγουρα όχι. Ούτε να ζει αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Κάτι άλλο γίνεται, κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί κατέληξα να πω ότι κάνουμε πάρα πολύ φασαρία.
κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο, εμείς τον εαυτό μας. Υπερλειτουργεί ο νους μας, καθημερινά και αδιάλειπτα, και μέρα και νύχτα. Χρειάζεται λίγο να ησυχάσουμε. Να μείνουμε λίγο στην ησυχία, να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Γι' αυτό λέγεται και η σιγή των αστεριών. Βέβαια, ο τίτλος του βιβλίου, ο πρωταρχικός, δεν ήταν αυτός. Ήταν το «Όταν σιωπούν τα αστέρια». Για λόγους εμπορικότητας μέσα από τον εκδοτικό οίκο, η σιωπή έγινε σιγή. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι ότι όλοι χρειάζεται λίγο να ησυχάσουμε. Σταματήσουμε όλο αυτό το θόρυβο και να κοιτάξουμε μέσα, να εκμεύσουμε τη δύναμη που όλοι έχουμε. Γιατί ο σκοπός μας είναι κοινός. Όλοι ψάχνουμε την ευτυχία. Αλλά είναι μέσα μας, δεν είναι έξω από εμάς. Η αγάπη είναι μέσα μας, δεν είναι έξω από εμάς. Αν μπορούμε να κάνουμε πρώτα καλό στον εαυτό μας, θα μπορούμε να κάνουμε και καλό στους άλλους. Πραγματικά η αγάπη είναι σε κάθε τι που βλέπουμε, σε κάθε τι που ασφριζόμαστε, που ακούμε, που ζούμε, που βιώνουμε, αλλά την ψάχνουμε σε λάθος μονοπάτια. Αυτή είναι η ησυχία των αστεριών. Λίγο ησυχία από την καθημερινότητα και από τη φασαρία του νου. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και με μια υπόσχεση, επειδή αυτό είναι ένα σκληρό βιβλίο και αναφέρεται πραγματικά σε άτομα και προσωπικότητες που έζησαν δύσκολα. Και είμαστε όλοι εμείς. Όλοι έχουμε ζήσει δύσκολα. Όλοι έχουμε λάβει αυτούς τους ρόλους. Όλοι. Βέβαια, κάποια μηνύματα περνάνε, κάποιες στρατηγικές περνάνε, αλλά δίνω μια υπόσχεση ότι το επόμενο βιβλίο θα είναι η πανάκια. Θα είναι ο τρόπος πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.